Ατμόσφαιρα με τις ασχήμιες τους. Να δούμε τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού που έγινε στη Νέα Σμύρνη σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου. Φτάσαμε στο 6ο λεπτό χωρίς τυπά το ιδιαίτερο. Το φάουλ από τον Σαβεύσκι, από κοντά δεν έγινε τελικά. Το σούτ από τον Μπατίστα. Περνάει η μπαλαπόλησα για τον Πατίκας, κάνει το σούτ και διώχνει ο Μανίκας. Η πρώτη καλή φάση του παιχνιδιού. Άφησε πολύ ωραία ο Ζάκας. Προσπαθεί να μπει τώρα από την προσπάθεια που έκανε ο Αποσπόρης. Περνάει η μπάλα από τον Μαύρο, περνάει από όλους. Τελικά έχει τον Σαβίδης, κάνει και ένα σούτ. Θα την στείλει την μπάλα κόρνερ. Πέρασε η μπάλα. Ο Καραβίδας κάνει την κεφαλιά εκεί όπου κινείται ο Ζάκας. Σε καλή θέση ο Ζάκας κάνει το σούτ ψηλά. Και από το σταματή τώρα μια επίθεση για την ΑΕΚ. Την παλιά του εκεί ο Μπατίστα θα κοντρολάρει, θα πετάξει στο κενό χώρο. Να ο Πατίκας απέναντι το Μανίκα. Και δεύτερη φορά ο Μανίκας στο σημερινό παιχνίδι θα διώξει μπροστά από τον Πατίκα. Την παλιά από το σταματή εκεί όπως ο Σαβίδης θα την περάσει στο κενό χώρο για τον Μπατίστα. Ο Μπατίστα τώρα με τον Μανίκα. Πλασάρει ο Μπατίστα πάνω από τα δοκάρια. Ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 34. Ο Σαβεύσκης το φάουλ για την ΑΕΚ. Χαθεί η μπάλα από τον Μανίκα. Θα έρθει ο Χριστοδούλου και θα πετύχει το 1-0 για την ΑΕΚ στο 40 λεπτό, δηλαδή 5 λεπτά πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Ενώ ο πρόεδρος της ΠΑΕΑΕΚ, ο κ. Γιδόπουλος, είχε κατευθυνθεί προς τους θερμόαιμους οπαδούς ομάδας που προσπαθούσαν να ερεμήσει τα πράγματα και η προσοχή όλων είχε στραφεί προς τα εκεί. Έχουν συμπληρωθεί 45 λεπτά παιχνιδιού, αλλά έχουμε και τις καθυστερήσεις. Το χτελείο Καραμπίδα στο φάουλ και λίγο πάνω από το δοκάρι του Μίνου. Πήρε ο Χατζημουησιάδης έξυπνα. Διατηρήθηκε και όρθιος. Τελικά η μπάλα έρχεται στον Καραμπίδα, έξω από την περιοχή ο Καραμπίδας. Την παλιά του και τον Ζάκα. Ο Ζάκα σε καλή θέση, δεν θα σουτάρει όμως δυνατά, πάνω στα χέρια του Μίνου. Και προσέξτε αυτή τη φάση στην προσπάθεια του Μπατίστα και του Πατίκα. Οι παίκτες του Πανιωνίου έκοψαν την μπάλα. Ο Μαύρος την κέρδισε στο κέντρο του γηπέδου. Του έγινε φάουλ. Αλλά ο διαιτητής, ενώ η μπάλα έφτανε στον Ζάκα, δεν άφησε το πλεονέκτημα, σφυρίζοντας το φάουλ και φυσικά δέχθηκε τις διαμαρτυρίες, δικαιολογημένες μάλλον, των παικτών του Πανιωνίου. 65ο λεπτό το φάουλ με τον Αποσπόρη και τον Καραβίδα για τον Πανιώνιο. Καραβίδας τελικά. Η κεφαλιά από τον Κοπιτσίνα, ο Μαύρος σε καλή θέση, το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Ξανάρχεται, δεν έχει τελειώσει η φάση. Τελικά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Μίνου. Θα κάνει το άνοιγμα για τον Σαβεύσκι. Μπαίνει ο Ιγκοσλάβος στα αριστερά. Γυρίζει και την μπάλα εκεί όπου ο Χριστοδούλου θα κάνει το σούτ ψηλά πάνω τα δοκάρια. Στο 67 αυτή η προσπάθεια της ΑΕΚ. Μακριά ο Χριστοδούλου και διεκδικεί τώρα ο Κουτρόπουλος με τον Πατίκα την μπάλα. Κάνει το λάθος ο Κουτρόπουλος και φεύγει ο Πατίκας. Μπαίνει και στην περιοχή. Πλασάρει πάνω στον Αβαρπαλιά. Μια τρίτη ευκαιρία χαμένη για την ΑΕΚ από τον Πατίκα στο σημερινό παιχνίδι. Το κόρνερ ο Σαβεύσκι,